Ικανοποίηση σε Αθήνα, Βρυξέλλες για την τεχνική συμφωνία της τρίτης αξιολόγησης. Μάχη με το χρόνο από την κυβέρνηση για την νομοθέτηση των προαπαιτούμενων. Νέοι πολιτικοί συσχετισμοί με την αλλαγή σκυτάλη στην ηγεσία του Eurogroup. Ανοίγει ο φάκελος της αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους. Εκλογικό θρίλερ με νικητή τον Μανώλη Αλιφιεράκη στο επιμελητήριο Ηρακλείου. Γρίφος για τη συγκρότηση διοίκησης, καθώς ο πρώτος συνδυασμός δεν συγκεντρώνει αυτοδυναμία. Αναλυτικά τα ποσοστά και οι διεργασίες για την επόμενη ημέρα. Παράλληλοι δρόμοι για την αξιοποίηση της πρώην Αμερικανικής βάσης Γουρνών και την ίδρυση καζίνο στην Κρήτη. Το πρώτο εξάμηνο του 2018 η προκήρυξη του διαγωνισμού, πώς συνδέονται οι δύο φάκελοι. Στάση στο Ηράκλειο έκανε η διακρατική πρωτοβουλία Ευρώπη για τους πολίτες. Στην ατζέντα οικονομική κρίση, μεταναστευτικό και καθημερινότητα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Την άμεση εφαρμογή των προαπαιτούμενων για την τρίτη αξιολόγηση ζήτησε το Eurogroup από την ελληνική πλευρά σύμφωνα με τον απερχόμενο πρόεδρο Γερούν Ντάιζερμπλουμ. Όπως ανέφερε ο ίδιος, οι εξελίξεις για την Ελλάδα είναι καλές καθώς έκλεισε η συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο. Την ίδια στιγμή η ελληνική πλευρά δεσμεύθηκε να ολοκληρώσει την εφαρμογή των προαπαιτούμενων το συντομότερο δυνατόν, ενώ ο Ευκλήδης Τσακαλώτος τόνισε ότι τόσο η ελληνική πλευρά όσο και οι θεσμοί δούλεψαν σκληρά για αυτό το αποτέλεσμα. Όλοι συμφωνούν ότι η Ελλάδα βρίσκεται ένα βήμα πριν γυρίσει σελίδα, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος μετά το πέρας των εργασιών του Eurogroup τη Δευτέρα. Όπως τόνισε αναφερόμενο στην τρίτη αξιολόγηση, ήταν πολύ θετική η ανταπόκριση των θεσμών για το κλείσιμο της τεχνικής συμφωνίας. It was a very good meeting for Greece today in the first round of the Eurogroup meetings. It was very good because all the institutions were made very favorable comments that we so speedily finished the SLA agreement with the institutions. Both the Greek side and the institutions worked hard for that result. And there was a general acceptance about that. Of course, now we have the issue of finishing the prior actions, and we have committed to finishing them as soon as possible. I think Greece is really now turning the corner, and more importantly, I think there is a general acceptance that we are turning the corner. I'm sure Mario Centeno will do a very good job. He had a support of very many people, and all of the Eurogroup thinks that he will do a very good job, even though, as most people have said, that Jeroen Dijsselbloem has set the bar quite high, so he has a lot of work to do, not just for the ordinary work of the Eurogroup, but also for the agenda of improving the European economic and financial architecture, and I wish him every success. Σύμφωνα με τον απερχόμενο πρόεδρο Γερούν Ντάισεμπλουμ, το Eurogroup ζήτησε από την ελληνική πλευρά την άμεση εφαρμογή των προαπαιτούμενων για την τρίτη αξιολόγηση. Υπήρξαν δύσκολες στιγμές, σημείωσε εξάλλου Γερούν Ντάισεμπλουμ, προβαίνοντας σε έναν πρώτο απολογισμό της θητείας του, ενώ αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις δυσκολίες που υπήρξαν σε σχέση με το ελληνικό ζήτημα το καλοκαίρι του 2015. The next steps will now be for the Greek government to implement the prior actions that have been agreed. They will do so already for a large part before Christmas, at least that is my understanding, and some of it will be done shortly after the beginning of the next year. Ο αρμόδιος για τις οικονομικές υποθέσεις, Επίτροπος Πιέρ Μοσκοβισί, χαιρέτησε και αυτό την επικύρωση από τους υπουργούς της Ευρωζώνης της τεχνικής συμφωνίας που επετέφθη το Σάββατο στην Αθήνα, ανάμεσα στους εκπροσώπους των δανειστών και την ελληνική πλευρά. Χαρακτήρισε επικοδομητικές τις συζητήσεις με την ελληνική πλευρά που κατέληξαν, όπως είπε, σε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Οι υπουργοί της Ευρωζώνης αναγνώρισαν την πρόοδο και το επόμενο βήμα είναι η ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων ενεργειών τον Δεκέμβριο ή στις αρχές του Ιανουαρίου, είπε ο Μοσκοβισί. There has ever been such a smooth and swiftly concluded review process, and that obviously is a very good signal. Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Klaus Regling, ανέφερε ότι το κλείσιμο της αξιολόγησης είναι καλό μήνυμα προς τις διεθνείς αγορές και προέβλεψε ότι η εκταμείευση της επόμενης δόσης για την Ελλάδα θα γίνει τον Ιανουάριο, ενώ εμφανίστηκε σχετικώς αισιόδοξος ως προς την πορεία μείωσης του δημόσιου χρέους. There's no immediate financing need in Greece, but in the next few weeks and going into 2018, we need to discuss how big the buffer should be at the end of the program.
Θα έχουμε μια συμφωνία πριν από το τέλος του προγράμματος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς, προκειμένου να αναχρηματοδοτούμε το χρέος μας χωρίς τη στήριξη του επίσημου τομέα. Πιστεύω πως αυτό αποτελεί προϋπόθεση για να το πετύχουμε, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος. Την ίδια στιγμή, ανάπτυξη 1,3% για το τρίτο τρίμηνο του 2017, ανακοίνωσε η Ελστάτ. Μιλάμε πλέον για πορεία ανάπτυξη ελληνικής οικονομίας. Αυτό που μόνο του συνιστά μια τεράστια ποιοτική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν. Η οικονομία για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, μετά από το 2008 συγκεκριμένα, έχει 3 συνεχόμενα τρίμηνα στα οποία έχει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Πάμε να δούμε τώρα πώς διαμορφώνεται το σκηνικό της επόμενης ημέρας της Τεχνικής Συμφωνίας και τι μέλη γενέστε με τα προαπαιτούμενα της τρίτης αξιολόγησης, την εκταμίευση της δόσης και την συζήτηση για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Ο Σωτήρης Μεταξάς θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Σωτήρη. Με τη σειρά που τα ανέφερες, καλησπέρα Τζορτζίνα και σε εσένα. Μέτρα, προαπαιτούμενα, εκταμίευση δόσης και αναδιάρθρωση χρέους είναι τα επόμενα κομβικά ζητήματα για την ελληνική οικονομία. Η Τεχνική Συμφωνία για την Τρίτη Αξιολόγηση ανοίγει την ατζέντα για μια σειρά από πολύ πολύ σημαντικά ζητήματα που αφορούν στο μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Βήμα πρώτο, η μάχη με το χρόνο για την κυβέρνηση, ούτως ώστε να νομοθετήσει όσα έχει συμφωνήσει για το Staff Level Agreement. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα υπάρξει μπαράζ νομοθετικού έργου πριν από τα Χριστούγεννα, σίγουρα τουλάχιστον μία ρύθμιση, μία εφαρμοστική, ένας εφαρμοστικός νόμος και ένας ακόμη ο οποίος θα συνοδεύεται και από ένα πολυνομοσχέδιο μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων, ούτως ώστε να κλειδώσουν τα περίπου λίγο παραπάνω από 100 προαπαιτούμενα της τρίτης αξιολόγησης. Ο χρόνος φτάνει, έχει έναν ορίζοντα βεβαίως στο Eurogroup το πρώτο του 18, της 22 του Γενάρη, αλλά όλα αυτά θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το αργότερο 14-15 Ιανουαρίου, με το δεδομένο ότι θα πρέπει να συνεδριάσει το Euro Working Group, να συντάξει το κείμενο της τελικής συμφωνίας για να βγει ο λευκός καπνός από την πρώτη σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης για το νέο έτος. Βήμα δεύτερο, να ανάψει το πράσινο φως από το Eurogroup του Γενάρη για την εκταμίευση της δόσης 5,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Βήμα τρίτο, να ανοίξει η ατζέντα για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Σε αυτό το σημείο θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και τους πολιτικούς συσχετισμούς που θα αποτυπωθούν ως προς τις απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το πώς θα έχουν διαμορφωθεί οι πολιτικοί συσχετισμοί στη Γερμανία, που είναι ένα καθοριστικό κεφάλαιο και θα κρίνει τις εξελίξεις την επόμενη ημέρα, και σε τι βαθμό θα ασκήσουν πιέσεις οι Ευρωπαίοι εταίροι στο κομμάτι που αφορά την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Σε κάθε περίπτωση, η περίοδος από τις 22 του Γενάρη μέχρι και το φινάλε του καλοκαιριού του 2018 θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη και θα συμπληρώσει το παζλ, τα βασικά κομμάτια του παζλ για την έξοδο από το καθεστώς της Επιτροπίας. Πάμε να δούμε ποια είναι αυτά τα σημαντικά κομμάτια του παζλ. Η διευθέτηση πρώτα απ' όλα του ελληνικού χρέους και το πακέτο των μεσοπρόθεσμων μέτρων που θα ενεργοποιηθούν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Στις Βρυξέλλες η συζήτηση πρέπει να πούμε ότι έχει ήδη ξεκινήσει, σε ανεπίσημο όμως επίπεδο. Αναμένεται να γίνει επίσημη εφόσον όλα πάνε καλά στο Eurogroup του Γενάρη. Ανακοινωθεί η επίτευξη συμφωνίας για την τρίτη αξιολόγηση και σε πολιτικό επίπεδο. Ένα από τα σενάρια τώρα που είναι πάνω στο τραπέζι είναι η υιοθέτηση των μεσοπρόθεσμων μέτρων, είναι η πρόταση του ESM, να είναι σταδιακή σε βάθος των επόμενων ετών. Η υλοποίηση θα συνδεθεί βάσει του συγκεκριμένου σενάριου, που είναι αυτή τη στιγμή το πλέον ρεαλιστικό, με συγκεκριμένες υποχρεώσεις που θα πρέπει να εκπληρώσει η Ελλάδα. Οι προϋποθέσεις έχουν να κάνουν με τους δημοσιονομικούς στόχους κυρίως και την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων. Κλειδί τώρα για την επόμενη ημέρα θα αποτελέσει το καθεστώς εξόδου της χώρας στις αγορές μετά τη λήξη του τρίτου δανειακού προγράμματος. Το Eurogroup έχει ήδη αποφασίσει ότι η Ελλάδα δεν θα αφαιθεί μόνη της να αντιμετωπίσει τις αγορές μετά την ολοκλήρωση του τρίτου μνημονίου, όμως το ζητούμενο είναι να συμφωνηθεί το πώς ακριβώς θα λειτουργήσει αυτή η προστασία της χώρας εν ώψη της εξόδου στις αγορές και το
ποιες θα είναι οι δεσμεύσεις που θα πρέπει να αναλάβει η Ελλάδα. Η δημιουργία αυτού του κουμπαρά, όπως τον έχουμε ονομάσει, που θα χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση που η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να αξιοποιήσει μέσω των αγορών τα απαιτούμενα κεφάλαια για την κάλυψη των χρηματοδοτικών της αναγκών, είναι ένα από τα μέτρα που συνδέονται με τη συζήτηση της επόμενης ημέρας. Δεν είναι όμως το μόνο. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η συζήτηση για το αν και αν ναι σε ποιο βαθμό θα αξιοποιηθεί μέρος από τα 27 δισεκατομμύρια ευρώ που θα παραμείνουν αδιάθετα από το πακέτο της τρίτης δανειακής σύμβασης. Ο Μάριος Σεντένο εκλέχθηκε νέος πρόεδρος του Eurogroup. Ο Πορτογάλος Υπουργός Οικονομικών από τα μέσα Ιανουαρίου θα αναλάβει τα καθήκοντά του στο τιμόνι του Eurogroup για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Ο νέος πρόεδρος έχει στηρίξει στο παρελθόν την Ελλάδα, παροτρύνοντας την Ευρωζώνη να εξετάσει μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους. Ο Πορτογάλος Υπουργός Οικονομικών Μάριος Σεντένο αναδείχθηκε νέος πρόεδρος του Eurogroup για τα επόμενα 2,5 χρόνια μετά από 3 γύρους ψηφοφορίας. Ο Μάριος Σεντένο θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις 13 Ιανουαρίου του 2018. Το πρώτο Eurogroup υπό την προεδρία του θα συνεδριάσει στις 22 Ιανουαρίου. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που έδωσε λίγο μετά την ολοκλήρωση του τρίτου γύρου της ψηφοφορίας που τον ανέδειξε νικητή, ο Μάριος Σεντένο επεσήμανε την ανάγκη να διασφαλιστεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Ευρωζώνης στο μέλλον, να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη σύγκληση των οικονομιών της Ευρωζώνης και να οικοδομηθεί μια Ευρωζώνη πιο ανθεκτική. Over the next couple of years, we have a very unique time window to prepare or to further prepare our economies and our societies better. Ο απερχόμενος πρόεδρος του Eurogroup, Γερούν Ντάισεμπλουμ, συνεχάρη το διάδοχό του Μάριο Σεντένο για την εκλογή του. Οικονομολόγος, ακαδημαϊκός και πολιτικός, ο 50χρονος Σεντένο είναι ο σοσιαλιστής υπουργός οικονομικών της Πορτογαλίας από τα τέλη του 2015. Έχει ηγηθεί της εντυπωσιακής οικονομικής ανάκαμψης της χώρας του, όπου το αξιόχρεο της χώρας επανήλθε σε επενδυτική βαθμίδα και η Λισαβόνα μείωσε το δημοσιονομικό της έλλειμμα στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 40 ετών. Σύμφωνα με το περιοδικό Εξπρέσο, θεωρείται star της ροκ λόγω της μεγάλης προβολής του από τα μέσα ενημέρωσης, ενώ οι επιδόσεις του είχαν ως αποτέλεσμα να χαρακτηριστεί ως Ρονάλντο του Eurogroup από τον Wolfgang Schäuble. Έχει τιμηθεί με βραβεία οικονομίας και είναι απόφοιτος οικονομικών με μεταπτυχιακό σε εφαρμοσμένα μαθηματικά από το Πανεπιστήμιο της Λισαβόνας, καθώς και μεταπτυχιακό και διδακτορικό οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Harvard. Ο Σεντένο εντάχθηκε στην Κεντρική Τράπεζα της χώρας του το 2000, όπου εργάστηκε ως οικονομολόγος μέχρι το 2004. Από το 2004 ως το 2013 διετέλεσε βοηθός διευθυντή του Τμήματος Οικονομικών της Κεντρικής Τράπεζας και από το 2014 είναι σύμβουλος της Κεντρικής Τράπεζας της Πορτογαλίας. Κατά το διάστημα 2004-2013 υπήρξε μέλος της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής της Κομισιόν και από το 2001 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πορτοκαλικής Οικονομικής Επιθεώρησης. Υπογράφει πολλές επιστημονικές δημοσιεύσεις και βιβλία σχετικά με τον τομέα ενδιαφέροντός του. Ο 50χρονος Πορτογάλος έχει στο παρελθόν στηρίξει την Ελλάδα, δηλώνοντας σίγουρος ότι η ελληνική κυβέρνηση θα τηρεί τις δεσμεύσεις της. Ο ίδιος έχει τονίσει ότι τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα που παρουσιάζει η ελληνική οικονομία είναι ένα πολύ καλό σημάδι για την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου ελληνικού προγράμματος και έχει παροτρύνει την Ευρωζώνη να εξετάσει μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους ακόμα και χωρίς τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Προφανώς και γι' αυτό η Ελλάδα τον στήριξε κατά τις ψηφοφορίες. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός εξέφρασε τη στήριξή του στην υποψηφιότητα του Μάριο Σεντένο κατά το πρόσφατο ταξίδι του στην Πορτογαλία. Την ικανοποίησή του για το κλείσιμο της αξιολόγησης για πρώτη φορά εντός χρονοδιαγράμματος εξέφρασε το στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ντέκλαν Κοστέλο, μιλώντας στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο. Θα αναζητηθούν οι βέλτιστες λύσεις για το χρέος, τόνισε χαρακτηριστικά, προχωρώντας σε συστάσεις για κόκκινα δάνεια και πληστηριασμούς, αλλά και σε εύσημα για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Για τις εξελίξεις στο θέμα θα μας ενημερώσει ο Κώστας Σιλιγάρδος. Καλησπέρα, Κώστα. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Ο κύριος Κοστέλο απέδωσε τα εύσημα για τις εξελίξεις που έχουμε στον χώρο της οικονομίας, ωστόσο δεν παρέλειψε ουσιαστικά να λειτουργήσει όπως συνήθως λειτουργούν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι γύρω από την οικονομία. Δηλαδή μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Διότι επί της ουσίας
Ο κύριος Κοστέλο είπε ότι και μετά τον Αύγουστο όμως, δηλαδή όταν θα τελειώσει και θα ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα, μην πιστέψετε και μην θεωρήσετε ότι θα είστε ελεύθεροι και ότι όλα θα έχουν επιστρέψει στην κανονικότητα που ήσταν, ξέρω εγώ, το 2007 ή το 2008, προτού μπείτε στην περιπέτεια την οποία ακόμα εξακολουθείτε να ζείτε. Και αυτό βεβαίως υπό την προϋπόθεση, έβαλε και ένα αστεράκι, ότι στο χρονικό διάστημα το οποίο θα ακολουθήσει από τώρα μέχρι και τον Αύγουστο του επόμενου καλοκαιριού, του καλοκαιριού που μας έρχεται το 2018, όλα θα πάνε ρολόι, όπως δηλαδή πρέπει να πάνε. Πάμε να δούμε τι ακριβώς τόνισε ο αξιωματούχος. Εύσημα λοιπόν απέδωσε στην κυβέρνηση ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους Θεσμούς, ο κύριος Ντέκλαν Κοστέλο, για την πρόοδο της οικονομίας. Προχώρησε όμως και σε αυστηρές συστάσεις, ιδίως ως προς το θέμα των κόκκινων δανείων και των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Ο κύριος Κοστέλο, μιλώντας στο συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, τόνισε ότι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια ολοκληρώθηκαν διαπραγματεύσεις σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό. Και τώρα ελπίζουμε στην επίτευξη και της πολιτικής συμφωνίας, η οποία είναι ορισμένη στις 22 Γενάρη του 2018. Ο κύριος Κοστέλο υποστήριξε ακόμα ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να πετύχει ανάπτυξη 2,5% το επόμενο έτος, ακόμα και με τον στόχο επίτευξης υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος. Εκτίμησε δε ότι μπορεί να έχει έσοδα προσαρμόζοντας το σύστημα εσόδων και δαπανών. Τώρα, όσον αφορά τις συστάσεις, ακόμα και μετά το τέλος του προγράμματος, είπε χαρακτηριστικά, θα υπάρχουν ριζωμένα προβλήματα για πολλά χρόνια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σημείωσε ότι τα κόκκινα δάνεια, υποστηρίζοντας ότι το πρόβλημα στους ισολογισμούς των τραπεζών θα υπάρχει για αρκετό καιρό ακόμα. Στην τοπική επικαιρότητα τώρα, ο Μανώλης Αλιφιεράκης ήταν ο νικητής στο εκλογικό θρίλερ για την ανάδειξη νέας διοίκησης στο Επιμελητήριο Ηρακλείου. Πάντως, ο πρώτος συνδυασμός δεν συγκεντρώνει αυτοδυναμία και θα πρέπει να αναζητήσει συμμαχίες για την συγκρότηση νέας διοίκησης. Ο Μανώλης Αλιφιεράκης και ο συνδυασμός μπροστά για το επιμελητήριο ήταν ο νικητής των εκλογών στο επιμελητήριο Ηρακλείου με ποσοστό 44,07 έναντι 41,82 του συνδυασμού επιμελητηριακή σύμπραξη του κυρίου Μινά Μελισίδη. Η διαδικασία της καταμέτρησης των ψήφων ήταν ένα πραγματικό θρίλερ, καθώς μέχρι τις 4 τα ξημερώματα ήταν συνεχώς μπροστά ο συνδυασμός του κυρίου Μελισίδη, όμως η κάλπη του εμπορικού τμήματος ήταν αυτή που ουσιαστικά έδωσε την νίκη στον απερχόμενο πρόεδρο. Συνολικά ψήφισαν 6.099 μέλη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Βρέθηκαν 5.942 έγκυρα ψηφοδέλτια, ενώ 111 ήταν τα άγκυρα και 30 τα λευκά ψηφοδέλτια. Ο κύριος Μανώλης Αλιφιεράκης έλαβε 2.681 ψήφους και ποσοστό 44,07, καταλαμβάνοντας 14 έδρες. Ο κύριος Μινάς Μελισίδης κατάφερε να συγκεντρώσει 2.544 ψήφους και ποσοστό 41,82%, παίρνοντας 13 έδρες. Ο κύριος Μανώλης Φυρής κατάφερε να πάρει 353 ψήφους και ποσοστό 5,80% με 2 έδρες, ενώ ο κύριος Γιώργος Φασουλάκης πήρε 2 έδρες αφού τον ψήφισαν 294 μέλη του επιμελητηρίου και έλαβε 4,83%. Ο κύριος Δημήτρης Βασιλάκης πήρε 70 ψήφους και ποσοστό 1,15% χωρίς έδρα στη νέα διοίκηση του επιμελητηρίου. Αυτό σημαίνει πως για να μπορέσει να συγκροτηθεί η νέα διοίκηση στο επιμελητήριο θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία παρατάξεων, καθώς θα πρέπει κάποια παράταξη να συμπληρώσει 16 έδρες στο Συμβούλιο των 31 συνολικά. Με βάση το αποτέλεσμα φαίνεται καθαρά πως οι κύριοι Μανώλης Φυρής και Γιώργος Φασουλάκης είναι οι ρυθμιστές για τη συγκρότηση της νέας διοίκησης. Ο Μανώλης Αλιφιεράκης δεν θέλησε να κάνει κάποια δήλωση για το αποτέλεσμα, αν και τα μέλη της παραταξής του δεν έκρυβαν την ικανοποίησή τους για το αποτέλεσμα. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως άμεσα θα συνεδριάσει η παράταξη μπροστά για το επιμελητήριο, ώστε να πάρει τις τελικές αποφάσεις για το πώς θα κινηθεί με στόχο τη συγκρότηση διοίκησης. Από την πλευρά του, επικεφαλής της παράταξης επιμελητηριακή σύμπραξη με ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει μεγάλη νίκη το ποσοστό της παράταξής του και καλεί τους επικεφαλείς των υπολείπων παρατάξεων σε διάλογο για τη συγκρότηση της διοίκησης. Χαρακτηριστικά ο κ. Μελισίδης στην ανακοίνωσή του αναφέρει: «Σήμερα υπάρχει ένα μεγάλο κεκτημένο για το επιμελητήριο Ηρακλείου. Το κεκτημένο της μεγάλης συμμετοχής που μας δείχνει το δρόμο της συνεργασίας και του διαλόγου. Αυτό αξιώνει οι επαγγελματίες και γι' αυτό καλούμε τόσο τον κύριο Αλιφιεράκη όσο και τους κυρίους Σφυρί και Φασουλάκη σε διάλογο για μια διοίκηση ισχυρή, συλλογική, ακομμάτιστη και κυρίως παραγωγική και χρήσιμη για τα χιλιάδες μέλη μας.
Οι επικεφαλείς των δύο παρατάξεων που κατάφεραν να μπουν στη νέα διοίκηση του επιμελητηρίου πάντως δεν έμειναν ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα αυτό αισθάνομαι και αισθανόμαστε ότι μας αδικεί και το συνδυασμό μας, αλλά και εμένα προσωπικά. Αυτή είναι η αλήθεια, ξέρετε ότι έχω μάθει, τη λέω πάντοτε με ειλικρίνεια. Βέβαια, από το αποτέλεσμα δεν είμαι ικανοποιημένος ως προς τους ψήφους που πήραμε το αυτόφωτο επιμελητήριο, γιατί ειλικρινά είχαμε κάνει μια προσπάθεια μεγάλη, με έντιμα άτομα, με συναλλαγή, ό,τι λέγαμε το λέγαμε πάνω στο τραπέζι και εν τέλει το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που αναμέναμε. Ωστόσο, τόσο ο κύριος Σφυρής όσο και ο κύριος Φασουλάκης δηλώνουν έτοιμοι να συνεργαστούν ώστε να υπάρξει άμεσα μάλιστα διοίκηση στο επιμελητήριο. Το εκλογικό σύστημα αποφάσισε να υπάρξουν συνεργασίες. Τώρα εδώ μπορεί να υπάρξουν 2 συνεργασίες, μπορεί να υπάρξουν 3. Εγώ λέω γιατί να μην υπάρξουν και 4. Λέω εγώ. Άρα λοιπόν, ιδού πεδίο δόξης λαμπρών, να συζητήσουμε όλοι μαζί με σκοπό μια καλύτερη μέρα για το θεσμό. Θεωρητικά είμαστε και ρυθμιστές. Το θέμα μας δεν έχω καμία εγώ προσωπική φιλοδοξία. Δεν με ενδιαφέρει καμία θέση. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να υπηρετήσω με τους επαγγελματίες μας κάτι που λέγαμε και προεκλογικά, τα ίδια θα λέμε και μετεκλογικά. Απλώς θα θέλουμε με τον οποιονδήποτε συνεργαστούμε που θα προτιμούσαμε να είμαστε 31 μία γροθιά, να ξεκινήσουμε από την άλλη μέρα, δηλαδή από σήμερα, αν γινότανε, να υλοποιούμε τις υποσχέσεις μας που εν τέλει λίγο πολύ όλοι τα ίδια λέγαμε. Πάμε τώρα στο Σωτήρη Μεταξά για να ακούσουμε το σχόλιο του για τις εκλογές και το αποτέλεσμα αυτών στο επιμελητήριο Ηρακλείου. Και να δούμε και την επόμενη μέρα. Ο Μάνουλ Αλφιεράκης μπορεί να είναι ο μεγάλος νικητής της διαδικασίας με ποσοστό 44,07%, αλλά αυτό το ποσοστό που του δίνει 14 έδρες στη νέα διοίκηση δεν του εξασφαλίζει αυτοδυναμία. Το όργανο έχει 31 μέλη που σημαίνει ότι μία διοίκηση θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 16 μέλη την πλειοψηφία. Τι σημαίνει αυτό? Αυτομάτως ξεκινάει μία συζήτηση για την επόμενη μέρα ως προς τις πιθανές, αν θέλεις δεν θα πω απίθανες, τις λιγότερο πιθανές συμμαχίες που μπορούν να έρθουν στο προσκήνιο. Τα σενάρια είναι πολύ συγκεκριμένα. Του κυρίου Αλυφκεράκη του αρκεί μία συμμαχία για να φτάσει τον αριθμό 16 και να συγκροτήσει διοίκηση, είτε με τον κύριο Σφυρί είτε με τον κύριο Φασουλάκη. Από την άλλη πλευρά, για να συγκροτήσει διοίκηση ο χαμένος της διαδικασίας, ο δεύτερος των εκλογών, ο κύριος Μελισσίδης, αν ο κύριος Αλυφκεράκης δεν μπορέσει να συμμαχίσει με έναν από τους δύο ρυθμιστές έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, τον κύριο Σφυρί και τον κύριο Φασουλάκη, ο κύριος Μελισσίδης θέλει συμφωνία και με τους δύο, με το δεδομένο ότι έχει 13 έδρες και δεν του αρκεί μία συμμαχία. Βέβαια υπάρχει και ένα σενάριο, εκτιμώ ότι είναι το λιγότερο πιθανό, μία ευρεία συμμαχία του πρώτου με τον δεύτερο, του κύριου Αλυφκεράκη με τον κύριο Μελισσίδη, αλλά νομίζω ότι το συγκεκριμένο σενάριο δεν έχει πολλές πιθανότητες. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική επαφή. Έχουν γίνει κάποια τηλεφωνήματα για να οριστούν οι συναντήσεις και τα ραντεβού που θα ξεκαθαρίσουν το τοπίο. Νομίζω ότι το τοπίο μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας σε μεγάλο βαθμό θα έχει ξεκαθαρίσει. Μάλιστα, Σωτήρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εντός του πρώτου εξαμήνου του προσεχούς έτους αναμένεται να προκηρυχθεί διαγωνισμός για την εκποίηση 350 στρεμάτων στην πρώην Αμερικανική βάση Γουρνών για τη δημιουργία καζίνο. Η συγκεκριμένη είδηση έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων τουριστικών φορέων αλλά και πολιτών. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2018, το ΤΑΙΠΕΔ φιλοδοξεί να προκηρύξει το διαγωνισμό για την εκποίηση των 350 στρεμάτων στην πρώην Αμερικανική βάση Γουρνών, όπου εκεί αναμένεται να χωροθετηθεί και η δημιουργία καζίνο. Μετά την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών να συμπεριλάβει στο νομοσχέδιο για τη ρύθμιση της λειτουργίας των καζίνο 3 νέες άδειες σε Κρήτη, Μύκονο και Σαντορίνη, απομένει η χωροθέτησή τους, εφόσον φυσικά το νομοσχέδιο ψηφιστεί ως έχει. Πληροφορίες αναφέρουν πως το Υπουργείο Οικονομικών θεωρούν
πως το συγκεκριμένο ακίνητο στην πρώην αμερικανική βάση με πρίκα την άδεια καζίνο θα συγκεντρώσει πλήθος ενδιαφερομένων, ακόμα και κολοσσών από το εξωτερικό, άρα και υψηλό τιμημά. Η δημιουργία καζίνο στην Κρήτη πάντως ήταν μια είδηση που μόνο με χαρά είδαν τουριστικοί φορείς του νησιού. Εμείς οι τουριστικοί πράκτορες εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε ζητήσει να γίνει καζίνο εδώ στην Κρήτη. Και αν μη τι άλλο, είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που επιτέλους θα γίνει αυτό. Ελπίζουμε να γίνει, γιατί και το 1994 είχε ψηφιστεί να γίνει καζίνο εδώ στην Κρήτη, στη Σαντορίνη και στη Μύκονο και ανεκλήθη. Κάνουμε έκκληση να γίνει και να μην ανακληθεί, διότι το καζίνο είναι ένα επιπρόσθετο εργαλείο για να προσελκύσουμε ποιοτικότερους και με μεγαλύτερο επίπεδο, οικονομικό επίπεδο, τουρίστες. Θεωρούμε όμως ότι ένας τέτοιος χώρος είναι απαραίτητος για την Κρήτη. Η Κρήτη, ο νούμερο ένας προορισμός στην Ελλάδα και ενδείκνυται για να μπορέσει να αποτελέσει και έναν πόλο έλξης για μια άλλη κατηγορία πελατών. Η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για την αδειοδότηση καζίνο στην Κρήτη έχει να κάνει και με τους σχεδιασμούς του ΤΑΙΠΕΔ που θέλει άμεσα να προχωρήσει στην εκποίηση της έκτασης στην πρώην Αμερικανική βάση Γουρνών. Σχεδιασμούς που επιβεβαίωσε και ο Δήμαρχος Χερσονήσου μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα. Πάντως το θέμα δημιουργίας καζίνο στην Κρήτη θα απασχολήσει και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτό που γνωρίζουμε προς στιγμή από το ΤΑΙΠΕΔ σε συνεννόηση που έχουμε κάνει και σε συνεργασία που έχουμε κάνει με τα στελέχη του που είναι αρμόδια για αυτή την έκταση είναι ότι θα προκηρυχθεί εκ νέου διαγωνισμός για τα 318 στρέμματα και τα 30 που είναι για εμπορική χρήση και χρήση αναψυχής. Θα αλλάξει το σχέδιο αξιοποίησης το ΕΣΧΑΔΑ και θα προτείνει στην ουσία όχι μόνο τουριστικές κατοικίες αλλά και ξενοδοχειακή μονάδα. Δεν έχουμε όμως επίσημα ακόμα κάποια πρόταση σχετικά με την ίδρυση καζίνο σε αυτό το χώρο. Το διάβασα και πρέπει να πω ότι εμείς θα συζητήσουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να τοποθετηθούμε. Πρέπει κατά την άποψη τη δική μας να γίνει συζήτηση με όλους τους φορείς και μετά θα πούμε την άποψη τη δική μας. Οι πολίτες πάντως είναι διχασμένοι για το αν θα πρέπει ή όχι να δημιουργηθεί καζίνο στο νησί. Όχι, κανένα μέρος της Ελλάδος δεν έχει ανάγκη από καζίνο. Όπου ανοίχθηκε καζίνο, έχουν χρεοκοπήσει η τοπική κοινωνία. Βεβαίως, ό,τι είναι για τον τουρισμό καλό και για το νησί μας, με χαρά είναι. Καζίνο, αυτό δεν νομίζω να. Επιζήμια είναι αυτά. Με όρους σοβαρούς χρηματοοικονομικούς. Έτσι. Δεν είναι κακό πράγμα. Να μην μπαίνει ο καθένας που βρίχνει εκεί μέσα, έτσι, να είναι ασίδωτοι οι πελάτες. Πέρα από γενικά τουρισμό που κάνουν τώρα για να δουν την αίθουσα συνήθως, έτσι, το Μπαλζάκ και τη ρουλέτα και τα λοιπά. Δεν είναι κακό. Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση στο Υπουργείο Οικονομικών για την ανάρτηση των νέων ληστών με τους μεγαλοφιλέτες των ασφαλιστικών ταμείων και των εφοριών. Οι νέες λίστες θα είναι κοινές, δηλαδή θα γίνει άθροιση των ποσών και η λίστα θα αφορά το σύνολο των οφειλών κάθε φορολογούμενου στη φορολογική διοίκηση και το κέντρο ίσπραξης ασφαλιστικών εισφορών. Όλα τα στοιχεία θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και περισσότερα θα μας πει ο Κώστας Σιλιγάρδος. Κώστα. Ναι, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες θα πρέπει να πούμε ότι το ΚΕΑΟ έχει ήδη αποστείλει εδώ και καιρό στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στον κύριο Πιτσιλή, στην ΑΔΕ, τα στοιχεία για τους μεγαλοφιλέτες των ασφαλιστικών ταμείων και μετά από μια σύντομη επεξεργασία θα συνδυαστούν με τα στοιχεία για τους μεγαλοφιλέτες που υπάρχουν της φορολογικής διοίκησης, ώστε να αναρτηθούν στο δικτυακό τόπο της ΑΔΕ. Επί της ουσίας, για να πάμε και στην κάρτα με τα στοιχεία, πρόκειται για μια επικαιροποίηση και ανάρτηση ληστών που είναι ένα από τα δεκάδες προαπαιτούμενα. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η νομοθεσία, στη λίστα θα περιοριστούν οι φορολογούμενοι και οι ασφαλισμένοι που έχουν συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ταμεία και φορολογική διοίκηση άνω των 150.000 ευρώ, περιλαμβανομένων προς αυξήσεων και προστήμων, και οι οποίοι έχουν ειδοποιηθεί εγγράφως για την οφειλή τους και δεν ανταποκρίθηκαν ποτέ στην σχετική πρόσκληση. Για τα φυσικά πρόσωπα, ο αριθμός φορολογικού μητρώου, το επώνυμο, το όνομα πατέρα, το όνομα μητέρας, η βασική οφειλή, τα συνεισπρατώμενα και το σύνολο οφειλόμενου ποσού, αλλά και οι παρατηρήσεις. Αυτά θα είναι μερικά από τα στοιχεία που θα δοθούν στη δημοσιότητα. Όπως επίσης για τα νομικά πρόσωπα,
Ο αριθμός φορολογικού μητρώου, η απονημία, η διεύθυνση, η έδρα βασικής οφειλής, τα συνεισπρατώμενα και το σύνολο του οφειλόμενου ποσού, αλλά και οι παρατηρήσεις. Για τους ανήλικους οφειλέτες θα αναγράφονται μόνο τα αρχικά του επωνύμου, του ονόματος, του ονόματος του πατέρα, του ονόματος της μητέρας. Ενώ η βασική αφειλή, τα συνεισπρατώμενα ποσά, το σύνολο του οφειλούμενου ποσού, καθώς και η ένδειξη ανήλικος στις παρατηρήσεις μη αναγραφόμενου του αριθμού φορολογικού μητρέου. Οι δήμαρχοι από 6 χώρες της Ευρώπης, στο πλαίσιο της διακρατικής πρωτοβουλίας Ευρώπη για τους πολίτες που οργανώνει ο Δήμος Ηρακλείου, αντάλλαξαν απόψεις αλλά και τρόπους επίλυσης για θέματα όπως η οικονομική κρίση και το μεταναστευτικό. Στόχος είναι η δημιουργία συνεχούς διαλόγου μεταξύ των πολιτών και των τοπικών δημόσιων θεσμών. Για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αλλά και τρόπους με τους οποίους μπορούν να τα λύσουν, συζήτησαν δήμαρχοι από 6 χώρες της Ευρώπης στο πλαίσιο της διακρατικής πρωτοβουλίας Ευρώπη για τους πολίτες, που διοργανώνει ο Δήμος Ηρακλείου μέσω του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Ο Δήμος Ηρακλείου έχει αναπτύξει μια εξωστρέφεια τα τελευταία χρόνια, την οποία στηρίζομαι και επιθυμούμε να επεκτείνουμε σε όλους τους τομείς. Και ήδη σήμερα η συζήτηση μεταξύ των Δημάρχων είναι για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Το πρόγραμμα City to City αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ευρώπη για τους Πολίτες και σκοπό έχει να προάγει ουσιαστικά τον διάλογο μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών, ώστε να τσακίσουμε τα στερεότυπα που υπάρχουν μεταξύ των χωρών και να βοηθήσουμε στους δημότες να κατανοήσουν τις διαδικασίες που λαμβάνονται οι αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να βελτιώσουμε τη δική τους συμμετοχή σε όλο αυτό που συμβαίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μειώσουμε τον ευρωσκεπτικισμό που, όπως αντιλαμβάνεστε, την τελευταία περίοδο, ειδικά με την οικονομική κρίση, αυξάνεται συνεχώς ανησυχητικά. Δήμαρχοι από την Ιταλία, την Ισπανία, την Ουγγαρία, την Εσθονία, την Πορτογαλία και το Ηράκλειο αντάλλαξαν τις απόψεις και τις ανησυχίες τους για θέματα όπως η οικονομική κρίση και το μεταναστευτικό, αλλά και τρόπους επίλυσής τους. Ενώ στόχος είναι η δημιουργία ενός συνεχού διαλόγου μεταξύ των πολιτών και των τοπικών δημόσιων θεσμών. Ανταλλάσσουν απόψεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις χώρες τους και συζητείται ο τρόπος επιλύσεως αυτών των προβλημάτων και η δυνατότητα να υπάρξει κοινή συνισταμένη στην αντιμετώπιση τους. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε αντιπροσωπείες που συνοδεύονται από δημάρχους ή αντιδημάρχους από την Ουγγαρία, το Κίστελεκ, από το Δήμο της Νάρβα στην Εσθονία, από την περιφέρεια του Τέρουελ στην Ισπανία, από την πόλη του Γκεράτσε στην Ιταλία και από το Δήμο του Μπαρτσέλος στην Πορτογαλία. Συζητάμε αυτές τις μέρες για τον διαπολιτισμικό διάλογο ως κλειδί για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει σιγά σιγά να φύγει από το επίκεντρο το θέμα της οικονομικής ενοποίησης και να προσθέσουμε ποιότητα σε ό,τι αφορά στον διάλογο και στην ευρωπαϊκή ταυτότητα. Και θα έχουν την ευκαιρία οι καλεσμένοι μας να διαπιστώσουν όλο το πολιτιστικό πλούτο του Δήμου Ηρακλείου με επισκέψεις στα αντίστοιχα μνημεία και στα μουσεία. Και βέβαια θα τους βάλουμε στη διαδικασία να καταλάβουν και τις παραδόσεις μας με προγραμματισμένες επισκέψεις σε Λεωτριβείο, σε Ινοποιείο. Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της γνώσης για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, οι τιμές μίλανε από μόνες τους. Σερβιέτες Always, Mainline, Sensitive ή Platinum, Duo Packs και σερβιετάκια Single Packs με έκπτωση 45%. Botanic Therapy, περιποίηση και καθαρισμός μαλλιών με έκπτωση 50%. Ζιλέτ ξυριστικές μηχανές, ξυραφάκια μίας χρήσης ή Gel με έκπτωση 40%. Όλη η σειρά Kellogg Special K με έκπτωση 40%. Τυρί Milner, 6 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Και στα Μναγκάθη Κρήτης, 2 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Αλήθεια, τι κάνει ξεχωριστή μια πόλη? Η ιστορία, τα μνημεία, η αρχιτεκτονική, τι? Ανάμεσα στα σύμβολα και στις ομορφιές της, γνωρίζεις τους ανθρώπους της, που στη ματιά τους βλέπεις την αγωνία, την επιμονή, την προσπάθεια, το πάθος για τη διάκριση. Στέκεσαι στο λιμάνι και βλέπεις ανοιγμένα πανιά, καπετάνιους να βγαίνουν στα νυχτά. Να είναι εφοδιασμένοι με γενναιότητα να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε πρόκληση. Αυτό που κάνει μια πόλη ξεχωριστή είναι η αυθεντική,
περήφανοι και ξεχωριστοί άνθρωποι της. Και θα γίνουν ακόμα πιο ξεχωριστοί αν τους ενθαρρύνεις να συνεχίσουν το έργο τους. Τράπεζα Χανίων. Κεφάλαιό μας, ο άνθρωπος. Η νέα εμπειρία ίντερνετ ήρθε. Το Wind Fiber είναι το ίντερνετ του αύριο και το έχεις σήμερα. Νέα προϊόντα με οπτικές ίνες φέρνουν ταχύτητες 100 και 200 Mbps σε 800.000 σπίτια και επιχειρήσεις. Απόκτησέ το τώρα στο wind.gr και στα καταστήματα Wind. Δείξε ποιος είσαι με τη Wind. Επιστροφή στο δελτίο μας. Η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, προκειμένου να εξυπηρετεί καλύτερα τον μεγάλο αριθμό επισκεπτών, προχώρησε στην επέκταση του ωραρίου της. Την ίδια στιγμή, παρά τη μεγάλη επισκεψιμότητα, μεγάλο αγκάθι παραμένει η έλλειψη προσωπικού. Τεράστια είναι η ανταπόκριση των Ηρακλειωτών στο κάλεσμα της Βικελαίας, με τον κόσμο που την επισκέπτεται καθημερινά να ξεπερνάει τα 200 άτομα και το ωράριο να έχει διευρυνθεί. Το δανειστικό τμήμα της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης έχει επεκτείνει το ωράριό της προκειμένου να εξυπηρετούνται περισσότεροι φίλοι του βιβλίου και κάθε Δευτέρα και Πέμπτη λειτουργεί από τις 12 το μεσημέρι έως τις 7 παρατέταρτο το απόγευμα. Ενώ κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή το δανειστικό τμήμα της Βικελαίας λειτουργεί από τις 8 και 4 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι. Έχουμε μια αλλαγή στο ωράριο. Αρχίζουμε δύο μέρες, φροντίζουμε να έχουμε και απογευματινή βάρδια, ούτως ώστε να καλύπτουμε τις ανάγκες των εργαζομένων. Πράγματι, έχουμε μεγάλη συμμετοχή. Ο αριθμός των αναγνωστών και των επισκεπτών φτάνει γύρω στα 200 άτομα, θα έλεγα. Και έχουμε και αρκετά σχολεία. Τα σχολεία, βέβαια, αρχίζουν τώρα εδώ και ένα μήνα και έρχονται 2 με 3 επισκέψεις έχουμε εβδομαδιαία. Μετά από αίτημα των πολιτών μας για να εξυπηρετούνται καλύτερα, με συγχωρείτε, και κυρίως τα παιδιά, προσπαθήσαμε να διαμορφώσουμε το ωράριο του διαδανειστικού τμήματος της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης έτσι, ώστε να καλύπτει και ώρες που δεν θεωρούνται εργάσιμες, ούτε ώρες που τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο. Έτσι, Δευτέρα και Πέμπτη έχουμε από τις 12 μέχρι τις 7 το απόγευμα. Είναι κλειστά τα καταστήματα, δεν είναι ώρες σχολείου, τα παιδιά μπορούν ανάμεσα στα εξωσχολικά τους να επισκεφθούν τη βιβλιοθήκη, και τις επόμενες ημέρες είναι το κανονικό ωράριο των δημοσίων υπηρεσιών. Μπορεί ο κόσμος που επισκέπτεται καθημερινά τη Βικελαία να έχει διπλασιαστεί, όμως μεγάλο αγκάθι παραμένει η έλλειψη προσωπικού, αφού εργάζονται μόνο 7 υπάλληλοι έναντι 35 που απαιτούνται κανονικά. Αν είχαμε υπαλλήλους στη βιβλιοθήκη, προφανώς θα είχαμε κάνει ακόμα μεγαλύτερη διεύρυνση. Αλλά το βασικό πρόβλημα της βιβλιοθήκης είναι η έλλειψη υπαλλήλων, και έτσι αναγκαστήκαμε στα μέτρα του δυνατού να φτιάξουμε αυτό το ωράριο, το οποίο ελπίζουμε ότι θα ικανοποιήσει τους δημότες της πόλης. Πάντως θέλω να περάσω ένα μήνυμα ότι η κρίση σε αυτό εδώ το τμήμα έχει κάνει καλό. Διπλασιάστηκε η προσέλευση του αναγνωστικού κοινού, και ευελπιστώ ότι επειδή ένα από τα αίτια της κρίσεως είναι η αμάθεια και η απαιδευσία, τέλος πάντων, πιστεύω ότι ο κόσμος μέσω του βιβλίου, μέσω του πολιτισμού, μέσω της ιστορίας, να φτάσει σε ένα επίπεδο και να γίνει πιο υπεύθυνος. Γιατί η κρίση δυστυχώς θα καταπολεμηθεί και με την παιδεία και με τη μόρφωση και με τη μάθηση. Στα άμεσα σχέδια της Λότζια είναι να αυξηθεί άμεσα το προσωπικό της Βικελαίας, με αποτέλεσμα το επόμενο διάστημα να διευρυνθεί περαιτέρω το ωράριο. Τις προτάσεις της για τα κυκλοφοριακά προβλήματα του Ηρακλείου παρουσίασε η Δημοτική Παράταξη Ενεργοί Πολίτες κατά τη διάρκεια σχετικής ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο.
Οργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας, αναδιάρθρωση των μέσων μαζικής μεταφοράς και συγκεκριμένα ωράρια τροφοδοσίας είναι μερικές από τις προτάσεις που παρουσίασε η Δημοτική Παράταξη Ενεργοί Πολίτες κατά τη διάρκεια ημερίδας για τα κυκλοφοριακά προβλήματα του Ηρακλείου. Οι ενεργοί πολίτες μίλησαν για τα προβλήματα της κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης, κάνοντας ιστορική αναδρομή στα κυκλοφοριακά του Ηρακλείου και των κυκλοφοριακών μελετών, τα σύγχρονα κυκλοφοριακά προβλήματα του Δήμου και σκέψεις λύσεων, τη δημοτική συγκοινωνία και όχι μόνο. Να κάνω μια παρέμβαση στις διαβάσεις, ώστε να αποτρέψουμε την δυνατότητα να παρεμβαίνουν τρίτα εμπόδια και να λειτουργούν για τον δρόμο, για τον λόγο τον οποίο έχουν. Και κυρίως πρέπει η δημοτική αστυνομία και να δούμε το θέμα της οργάνωσής της, αλλά και να δούμε και το ρόλο της. Το ρόλο της. Εμάς μας ενδιαφέρει να λύσει προβλήματα στάθμευσης, να λύσει προβλήματα κυκλοφοριακά και όχι μόνο με το μπλοκάκι που να γράφουμε. Δεν είναι ότι βέβαια οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά, όμως δεν είναι η λύση αυτή. Πρέπει με κάποιο τρόπο, με την παρουσία τους και με την, ας το πούμε, την παρέμβασή τους, να αποτρέπουν τους οδηγούς να δημιουργούν παραβάσεις και φαινόμενα τα οποία εμποδίζουν στη συνέχεια συνολικά την κυκλοφορία. Μία από τις προτάσεις της Δημοτικής Παράταξης των Ενεργών Πολιτών είναι και η αναδιάρθρωση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Μία πρόταση που στηρίζεται στη λογική της αποκέντρωσης, ώστε να μην δημιουργείται κυκλοφοριακό κομφούζιο. Μεγάλο κεφάλαιο σε αυτό έχει να κάνει με την αναδιάρθρωση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Η δική μας πρόταση, η δική μας λογική, στηρίζεται, ας το πούμε και έτσι, μια λογική αποκέντρωσης. Σήμερα όλα τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ διέπονται από το κέντρο. Και όπως είπαμε, διαμέρος. Είναι απαραίτητο αυτό? Κατά τη γνώμη μας, όχι. Προκαλείται όμως μια πολύ μεγάλη φόρτιση, μπλοκαρίσματα λόγω γεωμετρικών στοιχείων των οδών, και της δυσκολίας να μπουν τα λεωφορεία στις εσωγές, διότι συνήθως είναι κατηγημένα από παρκαρισμένα αυτοκίνητα, με τις γνωστές συνέπειες. Οι ενεργοί πολίτες προτείνουν επίσης συγκεκριμένο ωράριο τροφοδοσίας αλλά και δημιουργία ειδικών χώρων που θα γίνεται αυτή για μείωση των κυκλοφοριακών προβλημάτων. Πρέπει να βάλουμε ένα μέτρο. 8 με 10 το πρωί, 4 με 6 το απόγευμα, θα δούμε ποιες ώρες είναι. Έχουμε τη λιγότερη παρουσία και τη λιγότερη, ας το πούμε, επιβάρυνση από την παρουσία αυτών των αυτοκινήτων και να δημιουργήσουν και ειδικούς χώρους στους οποίους θα γίνεται η τροφοδοσία. Δηλαδή, στην αγορά θα μπορούσαμε να έχουμε 2 χώρους όπου θα σταματούσαν τα αυτοκίνητα για να τροφοδοσία της αγοράς. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουν μπροστά στο κατάστημα το κάθε μιανού να κάνουν τροφοδοσία. Η ημερίδα για τα κυκλοφοριακά προβλήματα του Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο. Την θητεία του στο τιμόνι της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου ανανεώνει ο Γιώργος Πικράκης, ο οποίος αναδέχθηκε πρώτος σε ψήφους στην εκλογική διαδικασία. Το νέο Προεδρείο που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για την επόμενη μέρα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί υπάλληλοι. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα. Πήραν κάποιες ανακατατάξεις. Άλλοι συνάδελφοι ήμασταν οι ίδιοι από το προηγούμενο συμβούλιο. Είχαμε αλλαγές θέσεις. Πιστεύουμε προέκυψε ένα ακόμα δυνατότερο συμβούλιο, το οποίο θα παλέψει για το συμφέρον των συνάδελφων και για την πρόσπληση των δικαιωμάτων τους. Σίγουρα τα οικονομικά δεδομένα έχουν μεγάλο αντίκτυπο στο δικό μας αντικείμενο. Όλα από εκεί ξεκινάνε, όλα εκεί καταλήγουν. Προσλήψεις πια δεν γίνονται. Συνάδελφοι αναγκάζονται και φεύγουν, συνταξιοδοτούνται. Δαπάνες δεν εγκρίνονται, χρήματα δεν υπάρχουν. Παρ' όλα αυτά, ο αστυνομικός έχει φιλότιμο, συνεχίζει και εργάζεται με ό,τι μέσα έχει για την αντιμετώπιση και καταπολέμηση του εγκλήματος. Βλέπουμε ιδιαίτερα στην Αθήνα συνεχώς, όπως είδαμε και χθες και σήμερα το πρωί, ένα τραυματία αστυνομικό σε μια έφοδο που έγινε σε κάποιο υπουργείο. Δυστυχώς ακόμα δεν έχουν αναγνωρίσει το επικίνδυνο του επαγγελματός μας, παρά ότι μετράμε εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες. Που αν δεν γίνει δηλαδή στο επάγγελμα του αστυνομικού, πού πραγματικά θα μπορούσε να γίνει εν λόγω αναγνώρισης? Κοιτάξτε, είμαστε το μοναδικό έστολο ένοπλο σώμα που εν καιρό ειρήνης έχει τόσους πολλούς νεκρούς σε όλη την Ελλάδα.
Αυτό όμως δεν έχει δώσει την όθηση στους αρμόδιους να αναγνωρίσουν το επάγγελμά μας, έστω ηθικά, έστω για μας τους νεκρούς μας και τις οικογένειες των νεκρών μας, επικίνδυνο, και ας μην δώσουν κάποιο οικονομικό αντίκρισμα. Έστω να μας αναγνωρίσουν ηθικά ότι είμαστε ένα επικίνδυνο επάγγελμα. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα προσωπικού. Το τμήμα της, τα τμήματα της Μεσαράς, το αστυνομικό τμήμα Μινώα, το πρώην Αργαλοχωρίου και όλα γενικά τα τμήματα της Πέθρου, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα επιστελέχωσης. Είναι μεγάλο το πρόβλημα που έχουμε στο Ηράκλειο σε θέματα αυτοκινήτων και εξοπλισμού. Να σας πω μόνο ότι την τελευταία φορά που πήραμε οχήματα και αυτοκίνητα στο Ηράκλειο ήταν το 2010. Ναι. Έχουμε δηλαδή ένα στόλο τώρα 7 ετών αυτοκίνητα τελείως διαλυμένα. Τα χρήματα που μας δίνουν για την επισκευή τους είναι ασύμφωνα τα σχέδια πλέον. Οι συνάδελφοι κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή. Λάστιχα έχουμε να πάρουμε χρήματα εδώ και 3 χρόνια. Συγγνώμη. Έχει γίνει ένας πανελλήνιος διαγωνισμός για ελαστικά, ο οποίος δεν έχει τελειώσει ακόμα εδώ και 3 χρόνια. Κάθε χρόνο μας δίνουν κάτι, πολύ λίγα χρήματα για να βάλουμε σε περιορισμένο αριθμό αυτοκίνητων λάστιχα. Δηλαδή τα περιπολικά της ελληνικής αστυνομίας στο Ηράκλειο. Ας μείνουμε στο Ηράκλειο. Πήραμε πριν 4 χρόνια κάποια περιπολικά μέσω ΕΣΠΑ από την περιφέρεια σε τίποτα άλλο. Είναι 7 ετών. 8 ετών και 15 ετών. Έχουμε αυτοκίνητο 20 ετών στο Ηράκλειο. Σημαντικός και απαραίτητος είναι ο ρόλος των εθελοντών πυροσβεστών που βοηθούν με κάθε τρόπο το δύσκολο έργο του προσωπικού της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Το πυροσβεστικό σώμα τίμησε τον θεσμό του εθελοντή πυροσβέστη σε εκδήλωση ενημέρωσης. Το προσωπικό στην πυροσβεστική υπηρεσία δεν επαρκεί ποτέ, με αποτέλεσμα ο ρόλος των εθελοντών στο δύσκολο και απαιτητικό έργο της πυροσβεστικής να είναι ιδιαίτερα σημαντικός και πολλές φορές απαραίτητος. Το πυροσβεστικό σώμα τίμησε τον θεσμό του εθελοντή πυροσβέστη σε εκδήλωση για όσους ήθελαν να ενημερωθούν για το θεσμό από τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού Ηρακλείου. Η προσφορά των εθελοντών πυροσβεστών αλλά και όλων των εθελοντών και εθελοντικών ομάδων που συνεργάζονται με την υπηρεσία μας είναι ιδιαίτερα σημαντικός, γιατί έχουμε άλλο ένα χέρι να μας βοηθήσει στο έργο μας, στην αποστολή μας. Όλοι αυτοί οι εθελοντές εκπαιδεύονται από εμάς τους μόνιμους πυροσβέστες και έτσι είναι δίπλα μας και στις δύσκολες και στις εύκολες στιγμές που έχει η αποστολή μας. Το πυροσβεστικό σώμα τιμά το θεσμό του εθελοντή πυροσβέστη με αυτόν τον απλό και λιτό τρόπο, ενημερώνοντας και την κοινωνία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους εθελοντές, τους εθελοντές πυροσβέστες που ανιδιωτελώς προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο κοινωνικό σύνολο. Ειδικά σε μια καταστροφή, εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι θα τρέξουμε πρώτοι σε μια φωτιά, σε μια πλημμύρα να βοηθήσουμε. Και είναι μια αξία που είναι ανεκτίμητη, δηλαδή σου δημιουργεί χιλιάδες συναισθήματα. Οι εθελοντές πυροσβέστες εκπαιδεύονται αρχικά για 2 μήνες, αξιολογούνται κανονικά όπως το μόνιμο προσωπικό και καλούνται να ανταπεξέλθουν ακόμα και στις πιο δύσκολες περιπτώσεις. Η αποστολή του εθελοντή πυροσβέστη είναι η ασφάλεια και η προστασία της ζωής των πολιτών και της περιουσίας αυτών και του κράτους από τους κινδύνους των πυρκαγιών και των πλημμύρων. Οι εθελοντές, πέρα από την εκπαίδευση που έχουν σε εμάς εδώ, που διαρκεί 2,5 μήνες, 120 ώρες τουλάχιστον θεωρητική πρακτική, στη συνέχεια που εντάσσονται στις επαγγελματικές υπηρεσίες, συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους, αξιολογούνται όπως και το μόνιμο προσωπικό, και όταν διαπιστώνουμε ότι οι δυνατότητές τους είναι εφάμιλες, μπορούν να ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε συνθήκη δύσκολη, δεν τους αποκλείουμε, τους αξιοποιούμε και εκεί. Δηλαδή είναι μαζί μας στο περιστατικό και λειτουργούν μαζί με τον μόνιμο πυροσβέστη. Δεν, δηλαδή, εκείνο όμως που πάντα κοιτάζουμε, όχι μόνο για τους εθελοντές πυροσβέστες, αλλά και για το μόνιμο προσωπικό, είναι να εργάζονται κάτω από συνθήκες ασφάλειας, χωρίς να εκτεθούν σε κίνδυνο. Έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα από εδώ μέσα, ήδη από την εκπαίδευση. Όλοι είναι καταπληκτικοί, οι βάρδιες, οι διοικητές. Μας έχουν εντάξει στην ομάδα και δεν νιώθουμε καθόλου ξένοι. Ίσα είμαστε και εμείς μέλη της οικογένειας. Η ενημερωτική εκδήλωση για το θεσμό του εθελοντή πυροσβέστη πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις των πυροσβεστικών υπηρεσιών Ηρακλείου αλλά και στα πυροσβεστικά κλιμάκια Μυρών, Χερσονήσου, Πύργου και Διάνου. Και περνάμε εκτός συνόρων. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας ανακοίνωσε την απόσυρση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης που είχε εκδώσει εις βάρος του αποπεμφθέντος Προέδρου της Καταλωνίας Κάρλες Πουτσδεμόν και 4 μελών της κυβέρνησής του. Η σχετική ανακοίνωση επισημαίνει ότι είναι διατεθειμένοι να επιστρέψουν στην Ισπανία.
Στην απόσυρση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης σε βάρος του Κάρλας Πουτσδεμόν προχώρησε το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας. Το Σώμα δικαιολόγησε την απόφασή του επισημένοντας ότι ο αποπενθής πρόεδρος της Καταλωνίας εμφανίζεται διατεθειμένος να επιστρέψει στην Ισπανία. Η απόφαση αφορά επίσης 4 μέλη της κυβέρνησης Πουτσδεμόν που επίσης προτίθενται να γυρίσουν στη χώρα τους. Μάλιστα, τη Δευτέρα είχε γίνει γνωστό ότι η απόφαση της βελγικής δικαιοσύνης για την έκδοση του καθερεθέντος Προέδρου της Καταλωνίας θα γίνει στις 14 Δεκεμβρίου και οι συνήγοροι των Καταλανών είχαν δηλώσει πως όποια και αν είναι αυτοί θα εξαντλήσουν όλες τις δυνατότητες έφεσης ώστε να παραμείνουν οι πελάτες τους στο Βέλγιο τουλάχιστον πέραν της 21 Δεκεμβρίου, ημερομηνία που θα διεξαχθούν οι περιφερειακές εκλογές στην Καταλωνία. Υπενθυμίζεται πως οι 5 Καταλόνοι πολιτικοί κατέφυγαν στο Βέλγιο μετά την μονομερή κήρυξη της ανεξαρτησίας της επαρχίας της Ισπανίας στις 27 Οκτωβρίου που κρίθηκε παράνομη από τα ισπανικά δικαστήρια. Για την ώρα δεν υπάρχει σχόλιο από την πλευρά των Καταλανών, ούτε είναι γνωστό πότε θα επιστρέψουν στην Ισπανία. Χαοτικές σκηνές εκτελήχθηκαν το πρωί στο Κίεβο κατά την έφοδο Ουκρανών αστυνομικών στο σπίτι του Προέδρου της Γεωργίας Μιχαήλ Σακασβίλη, ο οποίος απειλούσε να πέσει από τα ράτσα κτηρίου. Υποστηρικτές του συνεπλάκησαν άγρια με τις δυνάμεις ασφαλείας. Συνελήφθη από τους άνδρες της ασφάλειας ο πρώην πρόεδρος της Γεωργίας Μιχαήλ Σακασβίλη, ο οποίος απειλούσε να πέσει από τα ράτσα κτηρίου. Οι Ουκρανικές αρχές εισέβαλαν στο διαμέρισμά του στο κέντρο της Ουκρανίας με ένταλμα έρευνας για εγκληματική υπόθεση, καθώς κατηγορείται ότι βοήθησε εγκληματική οργάνωση, ένα αδίκημα που τιμωρείται με έως και 5 χρόνια φυλάκισης. Στη συνέχεια, ο Σακασβίλη ανέβηκε στην οροφή του κτηρίου και απείλησε να αυτοκτονήσει. Όπως μετέδωσε το Russia Today, ο πρώην πρόεδρος φώναζε στο συγκεντρωμένο πλήθος: «Θέλουν να με απαγάγουν γιατί προσπαθώ να προστατέψω τον Ουκρανικό λαό. Θέλουν να το κάνουν παράνομα, αλλά δεν θα τους περάσει». Σφοδρές συγκρούσεις σημειώθηκαν την ίδια ώρα κάτω από το διαμέρισμά του μεταξύ υποστηρικτών του και της αστυνομίας, ενώ ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι έγιναν και άλλες συλλήψεις. Η ένταση αναζωπηρώθηκε όταν οι Ουκρανικές δυνάμεις οδήγησαν τον Σακασβίλη στο περιπολικό. Το πλήθος κόσμου προσπαθούσε να αποθήσει τους αστυνομικούς, οι οποίοι απάντησαν με χρήση χημικών. Ο 49χρονος Σακασβίλη, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Γεωργίας από το 2008 έως το 2013, έπεσε σε δυσμένεια και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα του και να πάει στην Ουκρανία, όπου τον Μάιο του 2015 έλαβε την Ουκρανική Ιθαγένεια και διορίστηκε διοικητής της Οδυσσού. Παραιτήθηκε από τη θέση αυτή τον Νοέμβριο του 2016 κατηγορώντας τον πρόεδρο Πέτρο Ποροσέγκο ότι λαιλάτισε τους Ουκρανούς. Στις 26 Ιουλίου ο Ποροσέγκο ανακάλεσε την Ουκρανική Ιθαγένεια του Σακασβίλη για υποτιθέμενη υποβολή ψευδών πληροφοριών κατά την υποβολή αίτησης για διαβατήριο. Έτσι ο Σακασβίλη βρέθηκε άπατρης, καθώς εκτός από την Ουκρανική έχει χάσει και την Ιθαγένεια της Γεωργίας. Η σπουδαία νίκη του Όφη επί του Εργοτέλη με 4-2 στο Παγκρίτιο Στάδιο έφερε την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου στην δεύτερη θέση της Football League με την ολοκλήρωση των 6 πρώτων αγωνιστικών. Ωστόσο, η προσοχή έχει στραφεί ήδη στο δύσκολο μάτς του Σαββάτου με την Παναχαϊκή στο Ηράκλειο. Για πρώτη φορά μετά την πρώτη αγωνιστική, ο Όφη βρίσκεται σε θέση ανόδου στο βαθμολογικό πίνακα της Football League. Σπουδαία νίκη επί του Εργοτέλη στο Παγκρίτιο Στάδιο με 4-2 ανέβασε τον Όφη στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με 14 βαθμούς, 4 λιγότερους από τον πρωτοπόρο Άρη. Βλέπουν την μπάλα του Εργοτέλη, Ενδιαγέ, πλασέ, γκολ! Πρώτη επίδεση για τον Εργοτέλη, 1-0, 10 λεπτό. Κουσκουνάς τώρα, Κουσκουνάς καθυστερεί, πλασάρι, γκολ. 1-1 στο 14 για τον Όφη. Λεάλ, η κάθετη που γίνεται για τον Εργοτέλη, για τον Όφη, Μάρτος, πλασέ, γκολ. 2-1, τούμπα το παιχνίδι. Κιλιάρας με τον Ενδιαγέ, Κιλιάρας κερδίζει την μπάλα από τα αριστερά, Κιλιάρας. Η σέντρα είναι Ορτέγκα, Ορτέγκα σουτ γκολ, 1-3 στο 32, Όφη κάνει το 1-3. Σταμόπουλος, γκολ, 2-3 στο 60 λεπτό και έξαλλος ο Νίκος Παπαδόπουλος, 2-3 λοιπόν, να ο Τάκης Γκόνιας. Πολάκης, Κουσκουνάς,
Ογκμποέ. Ογκμποέ, γκολ. 2-4. Να το και πάλι. Αυτό το λάθος των παιχτών του Εργοτέλη για άλλο ένα παιχνίδι. Συμβουλεύεται το χρονόμετρο. Τέλος. Εργοτέλη Σόφη 2-4. Έγινε ένα ωραίο μάτς. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν καταπληκτικοί. Ό,τι δουλέψαμε την εβδομάδα μας βγήκε. Πιστεύω ότι παρόλο που βρεθήκαμε στο σκορ πίσω, πολύ γρήγορα ισοφαρίσαμε, βάλαμε και άλλα γκολ και θα μπορούσαμε να έχουμε βάλει ακόμα περισσότερα. Που πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό, γιατί πρέπει να σκοτώνουμε τις ομάδες. Όλα τα μας δίνουν 3 βαθμούς. Για μας είναι πολύ σημαντικό ότι μετά από αυτό το παιχνίδι ανεβήκαμε στη βαθμολογία και όπως είπα, ο στόχος μας είναι να είμαστε ακόμη και ψηλότερα, να μην πέσουμε από αυτή τη θέση και να πάμε ακόμη ψηλότερα. Σημαντική νίκη μέχρι την επόμενη. Προσοχή όλων στον Όφη, έχει στραφεί ήδη στο σαββατιάτικο παιχνίδι με την τρίτη της βαθμολογίας Παναχαϊκής στο γήπεδο Θόδωρος Βαρδινογιάννης, με τη διοίκηση του Όφη να καλεί τον κόσμο να δώσει προντερό παρόν και να τον ευχαριστεί για τη δυναμική παρουσία του στο παιχνίδι με τον Εργοτέλη. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε το επόμενο, το οποίο παίζουμε μια καλή ομάδα, δείχνει ότι είναι πολύ καλή ομάδα, καλά δομημένη ομάδα. Όμως παίζουμε μέσα στην έδρα μας, είμαστε Όφη. Και πρέπει να κοιτάμε έναν τα παιχνίδια. Πιστεύω ότι αν όλα πάνε καλά, χωρίς να έχουμε προβλήματα, θα κερδίσουμε και αυτό το παιχνίδι. Βέβαια, χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Στο Ηράκλειο βρίσκεται ο 25χρονος επιθετικός Τζόναθαν Κασασόλα, που θα περάσει από το μικροσκόπιο του Νίκου Παπαδόπουλου. Ο νεαρός Αργεντινός ποδοσφαιριστής αγωνιζόταν σε ομάδα τρίτης εθνικής του πρωταθλήματος της Αργεντινής και μέσα από την εικόνα που θα έχει στις προπονήσεις του Όφη, θα αποφασίσει ο Νίκος Παπαδόπουλος αν θα αποκτηθεί από την κριτική ομάδα. Έντονος είναι ο προβληματισμός στον Εργοτέλη μετά την ήττα από τον Όφη που καθήλωσε τους κιτρινόμαυρους στην τελευταία θέση της Football League. Οι οργανωμένοι οπαδοί του Εργοτέλη αλλά και ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Βρέντζος ζητούν την παρέτηση του Τάκη Γκόνια, τον οποίο όμως συνεχίζει να στηρίζει η διοίκηση. Η ήττα του Εργοτέλη από τον Όφη με 4-2 στο Παγκρίτιο στάδιο, αλλά κυρίως το γεγονός ότι ο Εργοτέλης δεν έχει νίκη στις πρώτες 6 αγωνιστικές και είναι ο ουραγός στη βαθμολογία της Football League, προκάλεσαν την έντονη αντίδραση των φιλάθλων της ομάδας. Οι οργανωμένοι οπαδοί Ντάλτονς με ανακοίνωσή τους καλούν τον Τάκη Γκόνια να παραιτηθεί, κάνοντας λόγο για συμπεριφορές στα όρια της γραφικότητας από τον τεχνικό των κιτρινόμαυρων. Μάλιστα, οι φίλαθλοι ζητούν από τον Αιγύπτιο ιδιοκτήτη του Εργοτέλη, Μάγκια Τσάμι, να πάρει πάνω του το θέμα προπονητή. Με έγγραφη δήλωσή του, ο πρώην πρόεδρος του Εργοτέλη, Γιώργος Βρέντζος, ζητάει την αντικατάσταση του ελλιπή και ιδιόρυθμου, όπως αναφέρει προπονητή Τάκη Γκόνια, χαρακτηρίζει ανεπαρκή τον Γενικό Διευθυντή της ΠΑΕ, Γιώργο Τουτζάρη, κάνει λόγο για μέτριο ρόστερ και αναγκαιότητα σημαντικής μεταγραφικής ενίσχυσης τον Ιανουάριο και υπόσχεται σε οπαδούς του Όφη που έβριζαν κατά τη διάρκεια του ντέρμπι με τον Εργοτέλη ότι θα τον ξαναβρούν μπροστά τους. Όσο για τον προπονητή του Εργοτέλη, όταν ρωτήθηκε μετά το τέλος του ντέρμπι με τον Όφη αν σκέφτεται να παραιτηθεί, άφησε να εννοηθεί ότι κάτι τέτοιο δεν περνάει από το μυαλό του, αφού για την ώρα φαίνεται να έχει ακόμη τη στήριξη της διοίκησης του Εργοτέλη. Σας είχα πει και την προηγούμενη φορά, νομίζω πάλι σε εσάς, ότι είσαστε πολύ απασχολημένοι με το αποτέλεσμα και δεν μπορείτε να διακρίνετε τι γίνεται μέσα στο παιχνίδι. Η ομάδα μας τώρα ξεκινάει να χτίζεται, απαρτίζεται από νέα παιδιά που χρειάζεται χρόνος για να μπορέσουν να έρθουν και τα αποτελέσματα και πρέπει να κοιτάξετε και με τι αντίπαλους παίζουμε κάθε φορά. Γι' αυτό σας λέω, ο καθένας ό,τι θέλει βλέπει, εσείς καλά κάνετε, αυτά βλέπετε. Εμένα η δουλειά μου είναι να βελτιώνω την ομάδα. Η ομάδα είναι σε πολύ καλή κατάσταση, άσχετο με το αποτέλεσμα το σημερινό που μας στεναχωρεί όλους και γι' αυτό ζήτησα και συγγνώμη και από τους φιλάθλους, ειδικά γιατί είναι ένα ντέρμπι τοπικό και έχει μεγάλη σημασία για εκείνους. Αλλά από εκεί πέρα είναι μεγάλο το πρωτάθλημα και θα έχουμε να λέμε κι άλλα στη συνέχεια. Κάνουμε αυτό το πράγμα για να κερδίσουμε τα παιχνίδια. Και με την Σκότση είναι μια πραγματικότητα. Χωρίς βαθμούς δεν μπορείς να. Θέλετε να ακούσετε κάτι. Σας λέω και πάλι. Αυτό όλο γίνεται για να κερδίζει η ομάδα. Για τους 3 βαθμούς παλεύουμε. Τώρα, το πώς η κάθε ομάδα επιλέγει τον τρόπο για να κερδίσει τους 3 βαθμούς είναι άλλο πράγμα. Σας λέω και πάλι, το καλό ποδόσφαιρο που βλέπετε και το βλέπουν όλοι και το έχουν παραδειχθεί όλοι μέχρι σήμερα και το έχουν πει όλοι οι προπονητές, γίνεται μόνο για ένα λόγο: για να κερδίζουμε τα παιχνίδια. Για να μην πηγαίνουμε τα παιχνίδια στην τύχη και στη δύναμη και στις μονομαχίες.
Υπάρχει ένα σχέδιο συγκεκριμένο από την ομάδα και σε κάθε αγωνιστική είναι και καλύτερη εκτός του πρώτου ημιχρόνου του σημερινού. Ο Ηρόδοτος γνώρισε την Κυριακή στην Κηφισιά την πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Ωστόσο, παρέμεινε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 4 βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο ΠΟΑ, τον οποίο υποδέχεται την Κυριακή στην Αλικαρνασσό. Να δούμε τώρα τα 7 γκολ της αναμέτρησης Κηφισιά-Ηρόδοτος 4-3. Η Κηφισιά έσπασε το αίτητο του Ηρόδοτου, κερδίζοντας το γήπεδό της την ομάδα της Αλικανασού με 4-3 σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι. Μόλις το 7 λεπτό ο Τζέλης με κεφαλιά βάζει μπροστά την Κηφισιά με 1-0. Ο Ηρόδοτος αντέδρασε 9 λεπτά αργότερα. Ωραία προσπάθεια από τον Μπάμπη. Βγήκε από αριστερά, έκανε τη σέντρα. Η μπάλα βρήκε το κεφάλι αμυντικού της Κηφισιάς και κατέληξε. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Κρύο, συννεφιά και τοπικές βροχές τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα της περίοδου θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού το επόμενο 24ωρο στο νησί μας. Αναλυτικότερα τώρα και όσον αφορά την εξέλιξη του καιρού στην υπόλοιπη χώρα, ξεκινώντας από τα βορειότερα τμήματα, αρκετά πιο βελτιωμένος θα είναι ο καιρός αύριο Τετάρτη σε Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Ανατολική Μακεδονία αλλά και την Θράκη. Με αρκετές ώρες ηλιοφάνεια, πολύ όμως κρύο, μιας και η θερμοκρασία θα βρίσκεται μεταξύ των μείον 7 και 10 βαθμών, με βόρειο-δυτικό άνεμο στα 5 μποφόρ. Ίδια εικόνα του καιρού όμως και για τα δυτικότερα τμήματα της χώρας μας έτσι. Με αρκετή ηλιοφάνεια θα κυλήσει το επόμενο 24ωρο στα νησιά του Ιωνίου, την Δυτική Μακεδονία αλλά και την Ήπειρο. Ένας ήλιος όμως με δόντια, μιας και η θερμοκρασία θα βρίσκεται μεταξύ των μείον 6 και 13 βαθμών. Αρκετά ισχυρός ο παγετός νωρίς το πρωί, με βόρειο-δυτικό άνεμο στα 4 μποφόρ. Στα κεντρικότερα τμήματα τώρα της χώρας μας, Θεσσαλία, Στερέα, Αττική αλλά και την Εύβοια, περιμένουμε αύριο Τετάρτη να έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικά αυξημένες νεφώσεις ανέμους από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 5 μποφόρ θερμοκρασία χαμηλά, θα βρίσκεται μεταξύ των μείων 5 και 11 βαθμών. Για την Πελοπόννησο, η Τετάρτη θα κυλήσει με νεφώσεις που τοπικά θα είναι αυξημένες κυρίως στα ανατολικότερα τμήματα της Πελοποννήσου. Βόρειο-ανατολικό άνεμο ενισχυμένο στα 5 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία μεταξύ των μείων 3 και 13 βαθμών. Για Κυκλάδες και Κρήτη, και εδώ περιμένουμε αυξημένη συννεφιά με βροχές, ασθενείς χιονοπτώσεις νωρίς το πρωί στους ορεινούς όγκους της Κρήτης και γρήγορη βελτίωση. Κρύο, βοριάδες στα 6 μποφόρ, θερμοκρασία μεταξύ του 1 και 13 βαθμών. Για τα Δωδεκάνησα συνεχίζεται ο άστατος καιρός, χωρίς όμως φαινόμενα κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα. Θα συνεχιστούν όμως μέχρι και νωρίς το πρωί της Τετάρτης οι τοπικές βροχές με γρήγορη βελτίωση στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου. Βοριάδες στα 5 μποφόρ, θερμοκρασία το μεσημέρι αρκετά χαμηλά, δεν θα ξεπερνάει τους 10 με 11 βαθμούς. Στο νομό Χανίων τώρα η Τετάρτη θα κυλήσει με αυξημένη συννεφιά εκδήλωση βροχής στα βόρεια και κεντρικά τμήματα του νομού. Μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνεια στις νοτιότερες περιοχές, ασθενείς χιονοπτώσεις μέχρι και τις πρώτες μεσημβρινές με απογευματινές ώρες στους ορεινούς όγκους από το υψόμετρο των 1000 μέτρων και ψηλότερα. Βοριάδες στα 5 με 6 και στις νοτιότερες θαλάσσιες περιοχές και στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία, όπως είπαμε και στην αρχή, σε πτώση θα βρίσκεται στο κέντρο των Χανίων μεταξύ των 8 και 11 βαθμών. Στον ομό Ρεθύμνου και εδώ περιμένουμε συννεφιά το επόμενο 24ωρο και εκδήλωση φαινομένων στα κεντρικά και βορειότερα τμήματα του νομού. Θα συνεχιστούν οι ασθενείς χιονοπτώσεις στους ορεινούς όγκους κυρίως από το υψόμετρο των 1000 μέτρων και ψηλότερα, βοριάδες 5 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία στην πόλη του Ρεθύμνου μεταξύ των 10 και 13 βαθμών, ενώ να υπολογίσουμε ότι στις κεντρικές, ημιωρινές και ορεινότερες περιοχές η θερμοκρασία θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερα. Στον νομό Ηρακλείου τώρα η Τετάρτη θα κυλήσει με νεφώσεις, βροχή μέχρι το μεσημέρι, τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι, ασθενείς χιονοπτώσεις στους ορεινούς όγκους από το υψόμετρο των 900 μέτρων και ψηλότερα, βοριάδες στα 5 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου μεταξύ των 9 και 12 βαθμών. Για τις ημιωρινές και ορεινές περιοχές, ο υδράργυρος θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερα. Και στον νομό Λασιθίου θα συνεχιστεί η παροδικά αυξημένη συννεφιά, θα εκδηλώνονται βροχές τοπικού χαρακτήρα κυρίως στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα του νομού, χιονοπτώσεις από το υψόμετρο των 900 μέτρων και ψηλότερα στα λασιθιώτικα όρη, βοριάδες στα 5 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία μεταξύ των 6 και 10 βαθμών στην πόλη του Αγίου Νικολάου, ενώ για τα κεντρικά, ημιωρινά και ορεινότερα τμήματα του νομού η θερμοκρασία θα είναι 4 με 5 βαθμούς και εδώ χαμηλότερη. Εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τον καιρό που θα επικρατήσει το επόμενο 24ωρο στην Ανκόνα, όπου περιμένουμε παροδικά αυξημένη συννεφιά και βροχή μέχρι και το απόγευμα, βόρειο-δυτικό άνεμο στα 5 μποφόρ, τη θερμοκρασία μεταξύ των 4 και 9 βαθμών.
Αρκετή συννεφιά χωρίς φαινόμενα αλλά και πολύ κρύο στην Πρατισλάβα, μείον 4 με 4 βαθμούς στο θερμοκρασιακό εύρος, βόρειο-δυτικό άνεμο στα 4 μποφόρ. Στο εσωτερικό τώρα να δούμε τον καιρό που θα επικρατήσει το επόμενο 24ωρο στη συμπρωτεύουσα, όπου θα έχουμε έναν γενικά έθριο καιρό, 3 με 10 βαθμούς στο θερμοκρασιακό εύρος, βοριάδες στα 4 μποφόρ. Αρκετή ηλιοφάνεια στο κάτω νευροκόπη, βόρειο-δυτικό άνεμο στα 3 μποφόρ, όμως ήλιος με δόντια, μιας και η θερμοκρασία νωρίς το πρωί θα βρίσκεται στους μείον 7 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που για ακόμα μία φορά επιλέξατε την τηλεόραση Κρέτα για τη μετεωρολογική σας και όχι μόνο ενημέρωση. Να είσαστε όλοι καλά. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.